Μωυσή, Μωυσή, μη εγγύσαι εσόδε. Είσαι το υπόδημα εκ των οπωδών σου, ο τόπος ενοέστικας, γη Αγία έστη. Μακαρότροχε επίσκοπε Αθηνών και πάση Ελλάδος, Κύριε Έμι, Κύριε Ερώνημε, σεπτή των Αγίων Ιεραρχών χωρία, αδερφοί συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι, εξουκοτατοί άρχοντες, αδερφοί μου αγαπημένοι, όταν προ 26 ετών ανέβαινα τη βαθμίδα του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, λαμβάνω το βαθμό του διακόνου των Σεπτών Χειρών το εδήμου ποιμενάρχου μας κυρού Σπυρίδωνος του Καλαφατάκη. Δεν το δυνατό να φανταστώ ότι ο Πανστρουγός χάρης του προακήτου πνεύματος θα με ανύψωνε στην υψίστη βαθμίδα της αρχιτικής διακονίας. Και τον ίδιο μου τότε λέστη στον Πειραιά για τον φόβο των Ιουδαίων. Αλλά ο φασιστικός ποιμενάρχης μας ευροντοφώνησε τότε: εγώ θα προχωρήσω στη χειροτονία και ό,τι θέλει ας γίνει. Δοξάζω του Πατρός και του Υιού την δύναμη και Πνεύματος Αγίου υμνώ την εξουσίαν. Αδιαίρετον άκτιστον θεότητα την βασιλεύουσαν εις αιώνα αιώνος. Δοξολογώ, μερολογώ και προσκυνώσιμη δύναμης των εν τριάδη Θεών δια την πρόσκληση, την συγκατάβαση το πολυέσπραχνον το πολυέλεος. Τι είπω και τι λαλήσω δια το ύψος, το μήκος, το εύρος, των πλούτων του μυστηρίου της εσταυρωμένης αποστολής του Ιεράρχου και από την άλλη πλευρά της αξιότητος του ομιλούντος. Δεν θα ομιλήσω, ου φέρει το μυστήριον έρευνα, πίστη μόνη του το πάντες δοξάζομεν. Δεν τολμώ να ψάψω τα κράσπεδα του μυστηρίου τούτου του Θεοσδότου της αποστολικής διαδοχής από του Κυρίου μας πρώτου μεγάλου αρχιερέως, αρχιπείμενος και σωτήρος Χριστού μέχρι των τιμίων χειρών σας, μακαριότατε, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς. Τι είπω και τι λαλήσω, δια την αείποτε κρατεάν αδιάλειπτον και εμφανεστά την προστασίαν της Κυρίας υπερευλογημένου εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μακαριότατε, η Κεσία θερμή παράκλησης να μου επιτραπεί να μην ομιλήσω τώρα, να μην ομιλήσει ο νους εν πληθούς η Εκκλησία, αλλά με πολύ απλότητα να ομιλήσει η καρδία μου εξομολογητικά. Ήμουν 7-8 χρονό παιδάκι. Βαριά άρρωστη η μάνα μου και είπανε γιατί όλοι θα πεθάνει. Έχασα τον κόσμο. Δεν ήθελα να χάσω τη μάνα μου. Και τότε οι μοναχές του Αγίου μας με συνεβούλευσαν. Η μακαριστή Βερονίκη Μαρκέτου, Αγία Ψυχή, που υπηρέτησε τόσα χρόνια κοντά στον σημερινό Όσιο Πορφύριο στην Ποικίλη του Λιβυζάτου και ηγουμένη Ευσεβία Ρασιά, η επωνομαζένη βασίλισσα των ομαλών της Κοιλάδος του Αγίου, μου είπαν να κάνεις κάθε μέρα την παράκριση της Παναγίας. Έτσι μου είπαν, υπήκουσα και άρχισα από τότε να κάνω παρακλήσεις. Με τις εκκλησίες της Θεοτόκου έζησε η μάνα μου 35 ολόκληρα χρόνια και τότε κατάλαβα και συνήθισα από το να κάνω παρακλήσεις και ο Θεός μου χάρισε πολλές μητέρες, πολλούς πατέρες, πολλά παιδιά,
πολλούς αρρώστους, πολλούς ανήμπορους, και έκανα και κάνω και θα κάνω παρακλήσεις στην Παναγία, και έμαθα, κατάλαβα, εβίωσα όσο είναι στον άνθρωπο το περασμένο, τον αμαρτωλό σε με, ότι η Παναγία είναι η μητέρα μας, η Παναγία είναι το σωσίβιο στις τρικυμίες, η Παναγία είναι η βακτηρία στις δοκιμασίες, η μεσίτρια, το καταφύγιο. Τι σημαίνει παράκληση, τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει θαύμα. Το χρωστώ αυτό και εις τις καλόγρες του Αγίου μας και εις τη μάνα μου. Επαναλαμβάνω πως όσο ζω και αναπνέω και σωφρονώ προς την Κυρία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, θα ψάλω μαζί με τον Παπαδιαμάντη την οδή του βασιλέως Θεοδόρου Λασκάριος του Δουκός, και προς τις σκέπων λοψύχος έδραμων, και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω, μη με παρέδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Τι είπω και τι λαγίσω για τους ανθρώπους οδοδείχτες, τα φωτεινά μετέωρα στη ζωή μου, τους οποίους με χάρισε ο ωκεανός της αγάπης του Θεού. Από την περασμένη Τετάρτη μακαριότατε ακούω γλυκητά τη φωνή του Αγίου Γέροντος Ιακώβου του Τσαλίκη, της Ιεράς Μονής Όσιου Γέροντος, ο οποίος το 1980, μετά τον εσπρόσδιο της Πεντηκοστής, με φνηδίασε λεγοντάς με: «Τι ωραίος δεσπότης είσαι, Γεράσιμε, εγώ με αυθάδια μερακιού του απήντησα, δεν είμαστε καλά. Διέ να με βεβαιώσει, θα έρθεις παιδί μου κάποια μέρα εδώ να λειτουργήσεις ως αρχιερεύς, αλλά εγώ θα έχω φύγει». Ή ο σύγχρονος Άγιος Παΐσιος, που όταν είχα επισκεφθεί με δύο Αγίους Αρχιερείς και εμείς δύο διάκονοι, οι Μητροπολίτες Σάμου Παντελεήμων Μαρδάκος και Καστορίας Γρηγόριος Παπουτσόπουλος, ο συνευχόμενος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος και ελαχιστότης μου, μας είπε: «Εδώ έχουμε σύνοδο, ένας, δύο, τρεις, τέσσερι». Επίσης, το προηγουμένης Τετάρτης που ανακοινώθηκε η πλήρωσης της Ιεράς Μητροπόλεως μας, το χέρι του μακαριστού γέροντος Ευμενίου Λαμπάκη από την Κρήτη τα Ρούστικα, Νοέμβριο 2001, να ψάβει το στήθος μου και να μου λέει: «Βάλε το τον κόλπιο να προσκυνήσω». Και εγώ πάλι με θρασίτητα να του απαντώ: «Χριστιανέ μου, εγώ δεν έχω εγκόλπιο, εγώ είμαι παπάς». Και να επαναλαμβάνει ενώπιον της Αγιορτικής Συνοδείας μας: «Εγώ, παιδί μου, βλέπω εγκόλπιο». Υμνολογώ και ευχαριστώ τον Κύριό μας, τότε με εξίωσε να γνωρίσω ήδη από το 1980 όλους τους μεγάλους αυτούς Αγίους Θεόνους μας. Επίσης τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο της Πάρου, τον έτερον πατέρα Ευμένιο τον Σαριδάκη, τον Αγιόλεκτο Συνοδεία του, εις το προκομείο των Λιμωδών, οι οποίοι έβλεπαν τον Θεό χωρίς μάτια, οίκον τον Θεό χωρίς αυτιά, τον Αγιεύοντο χωρίς γλώσσα και χείλη, έκαναν το σταυρό τους χωρίς δάχτυλα, στο δικό τους Άγιον Όρος της Αθήνας, το όρος της υπομονής του Εγάλεο, στο νοσοκομείο Λιμωδών της Αγίας Βάρβαρας. Δεν τολμώ να διηγηθώ τα θαυμάσια των ως ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι ήσαν, είναι και θα είναι εις τους αιώνας, υδρόσος αερμών, καταβαίνωσα επί τα όρης ιών, η μόνη ελπής παρηγορία εις τον κοπιόντα και φορτισμένο σύγχρονο άνθρωπο. Εν απορία βρίσκομαι πώς να ευχαριστήσω και δοξολογήσω τον πανηχτήρμονα Κύριό μας για τους πνευματικούς
Θεωρώ τους οδηγούς τους οποίους με χάρισε στη ζωή μου. Τον απλό και ευλαβή Λεβίτη, Μπαμπού Βαγγέλη το χιόνι, εφημέριο στον ναό των εξερχών στο Αγωστολίπρα στο σπίτι μου, αναπολώ πόση προσοχή εις τη Θεία Λειτουργία, πόση κρυφή ελεημοσύνη εκεί τα χέρια έδιναν. Κάθε Σάββατο βράδυ μου έδινε τα φάκελα να διανύμω και μου έλεγε, Μάκη μου, τα μέντε σου μοίρασέ τα και πρόσεξε, μην μας πάρει κανείς χαμπάρι και χάσουμε το μισθό. Τον σεβασμό τον Μητροπολίτη Παραμυθίας κύριο Τίτο, τον ακούραστο ιεροκηρυκά μας, ο οποίος τόσο αφιδόλευτα έσπηρε Χριστό στις καρδιές μας. Η σημερινή ηγουμένη της Μονής Αγίου Γερασίμου, ηγουμένη του Κορονάτου και ομιλών, είμαι θα καρπή εκείνης της ευλογητής σποράς. Τον μακαριστό Μητροπολίτη Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπο, τον γερνοποιό το ποτηρητή μας, ο οποίος με τη θυσία του παραγγέλει διαχρονικώς ότι τα δέντα τα καλλίκαρπα και πολύκαρπα πεθαίνουν όρθια και οι Άγιοι Αρχιερείς με το σταυρό στο χέρι. Τον πολυσέβαστο γεροντά ο Μητροπολίτη Ίδρας κυρών Ιερόθεων, με το κολυβάδικο φρόνημα, ο οποίος συνεδίασε το τόσο δύσκολο, ασκητική και μάλιστα αρχιερατική προσωπική ζωή, με πολυσήμαντον, πολυδιάστατον, ποιμαντική δραστηριότητα και προσφορά. Τον αείδημον Μητροπολίτη Σάμο και Ικαρίας καιρό Παντελεήμονα, με την απλότητα την υποδειγματική και την εκτιμοσύνη αλλαλέγερση γεροκομείων στη Σάμο. Ευχαριστώ τον γεροντά μου, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Τουλμουσίου, Μονής της Μετανοίας μου, τον πρωί πνευματικό μου πατέρα κύριο Χριστόδουλο, ως τον εισιτουργούντα κεφαλήν Άγιον Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου κύριο Παρθένιο, και το τιμίο προσώπο τον ευχαριστώ σύμπασαν την Αγιώνυμον Πολιτεία και εκλυπαρώ και εκετεύω δια τας ακούσει Θεούς πολιτήμους προσευχάστων, ως και τας ευλογίας του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, γέροντος Γεωργίου Καψάνη, ανδρός υψηλής θεολογίας και σπανίου εκκλησιαστικού φρονήματος, ως και του επίσης μακαριστού μοναχού Μωυσέως, του εμπειρικού θεολόγου όχι μόνο εις τα πολυπληθή συγγράμματα, αλλά και στην δισεύρετον καρτερία των ασθενειών. Τι είπω και τι λαλήσω, τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, τους τόσο όμως σπανίους και τόσο μεγάλους, που με χάρισε διδασκάλους η αγάπη του Θεού εις την καθημερινότητά μου. Επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενον τα πάθη, τα παθήματα, τον ανίποτο πόνο του δια Χριστών μαρτυρίου και σαν Χριστό μαρτυρίαστον τόσων ανθρώπων εις τη ζωή μου. 2-3 μόνο άνθη έβοσμα από τον απέραντο αυτό κλαθμόνα της κοιλάδος του κλαθμόνος της καθημερινότητας θα δρέψω, δεν έχουν τελειωμό τα πάθη και οι καημοί του κόσμου. Την καρτερική Βυργινία Βανδόρου, η οποία συνόδευσε στο μνήμα 7 παιδιά πάνω στην νεότητά τους. Ο τάφος δεν χωρούσε. Άνοιξαν δεύτερο, άνοιξαν τρίτο. Οι Γερμανοί κατακτητέ τότε, σημερινή άσπονδη φίλη, έριψαν εμπριστικές βόμβες και κατέκαψαν το αρχοντικό τους και όλα τα υπαρχοντά τους. Και της έμεινε μόνο μία θυγατέρα και αυτή κατελήφθη από φοβερό δαιμόνιο. Και αυτή η μητέρα έμεινε βράχος υπομονής. Δεν εγώγγισε ποτέ και δοξολογούσε μάλιστα το Πανάγιον όραμα του Θεού όπως την έζησα. Και ο μακαριστός
τότε Μητροπολίτης, ο Μέγας και Πολύς, από Κεφαλνίας Γερμανός ο Ρουμπάνης, ο των μυστηρίων σου, των θαυμασίων σου, Κύριε, των εξερευνήτων και με το λίγον προκατοχός μου, έλεγε στον αρχιερετικό του Μάρκο το Μαλιώρη, κι άλλο παιδί, κι άλλη κηδεία, στροχοντικό του Βανδόρου, πάμε πάτε να τελέσουμε την εξόδιο ακολουθία. Πάμε πάτερ εις το σπίτι του Ιώβ. Εις το σπίτι του Ιώβ. Τι να πρωτοθυμηθώ? Την καλήφωνη ψαλτριά μου, ευτυχία ζησιμάτου, βαριά άρρωστη, από ρυθυματώδη λύκο και ακροτηριασμό των δακτύλων των κάτω άκρων. Κυριακή πρωί, εισερχόμεθα στη μονή του Αγίου Ανδρέου Περατάτων, εγώ λειτουργός και ευτυχία ψάλτρια. Μόλις αντικρίζει η ηγουμένη της μονής τα κοντρισμένα δάχτυλα, αρχίζει το θρήνο και τότε ευλογημένη ευτυχία ορθώνει αρχαία νομολογία. Γερόντισα, τα δάχτυλά μου κλαις, την ψυχή μας να μην χάσουμε, την ψυχή μας. Αυτή αξίζει, αυτή είναι αθάνατη. Επίσης το πολύ κναυστό πνευματικό μου παιδί, το Λουκά τον Πολάτο, το Λεβέντη, με τα μικρά παιδιά του, καταπληγωμένος από παγκαρκίνωση με φρικτούς πόνους, συνεχίζει την αρίστη προσωπική, πνευματική του ζωή. Δεν λυγίζει, δεν βουλιάζει, δεν απελπίζεται, δεν αγαναχτεί, αλλά μας ποδηγετεί και μας νουθετεί. Εις αυτό το σχολείο, μακαριότατε, σεβασμιότατη, εις αυτό το σχολείο, εις αυτό το ήθος, εις αυτό το πραγματικό πλαίσιο έλεσε όλη μου τη ζωή. Εγώ όμως δεν εγκατέστην καλός μαθητής. Την μοναδική ανεπανάληπτο και πανήρων αυτή τη στιγμή της ζωής μου ζητώ την ευχή των γεννητώρων μου, πνευματικών και φυσικών. Του πνευματικού μου γεννήτωρος, του κυρίου Σπυρίδωνος, ο οποίος με χειροτώνει σε διάκονο και πρεσβύτερο και μου ανεπιστεύθη την ευλογική φωνή του πρωτοσυγγέλου. Ακούω τις φωνής του. Χεράσιμη, χεράσιμη, εις το γραφείο του, εις το επισκοπείο, εις το νοσοκομείο. Μακρότε γέροντα ευχηθείτε να έχω την ευλογία να απαντώ πάντοτε εις τη ζωή μου εις την φωνή του Δεσπότου Χριστού, εις τη φωνή σας, εις τη φωνή της Εκκλησίας. Ευλόγησον, να είναι ευλογημένο. Μνημονεύω της ψυχής της μακαριστής μητέρας μου με την απαράμιλο υπομονή εις τας θλίψης και εις τας ασθενείας. Μνημονεύω ως αυτός της ψυχής του ρεψοκινδύνου και ακούρας του εργατικού πατέρα μου, ο οποίος εκοιμήθη 26 Μαΐου, ημέρα της εκλογής μου, και να ταφιάστη ημέρα Πεντηκοστής, ημέρα χειροτονίας μου. Ενθυμούμε μακαριότατε, έκπαλε το παιδικό ενδιαφέρον σας για την προαγωγή μου. Λέγατε να σε καμαρώσει και ο πατέρας σου. Με την απόφαση σας θεοκίνητο να τελεστεί η χειροτονία μου, η προσωπική πεντηκοστή μου, την εύσημον ταύτην ημέρα της Πεντηκοστής, αισθάνομαι φαντικότατα ότι όντως με καμαρώνει. Μακαριότατε, και δι' αυτών των λόγων περισσεύει η ευγνωμοσύνη μου. Υποκαρδίως ευχαριστώ τον όντως εκλεκτό αδελφόν μου Κατεμαϊκόν Αθανάσιον Φωκάν, τον όλη στήριξή του στη ζωή μου ευχόμενος, όπως προάγει συνεχώς την επιστημονική έρευνα, χειραγωγούμενος και στο μέλλον υπό της ταπεινοφροσύνης. Ευγνωμόνος, οικός, ευλαβός, ευχαριστώ τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι με τίμησαν
δια της Ιεράς Ψήφωτον, με τόση επίκεια, με τόση εμπιστοσύνη, με τόση ανοχή, ότι άλλας εγώ, ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος όν και κάθαρτα χείλη εν μέσω λαού, τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ της οφθαλμής μου είδων. Ευχαριστώ ιδιαίτερος πάντας ημάς, τους λειτουργούντας εις την προσωπική μου πεντηκοστή. Ευχαριστώ τους αδελφούς μου, τους αλευεστάτους Ιερείς Μητροπόλεός μας, με τη βοήθειά των την Κυρναϊκή, με τον οποίο μαζί αντιμετώπισα τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νυχτός των λειτουργικών διακονιών. Ευχαριστώ σ' αυτός, τας μοναστικάς αδελφότητας της νήσου μας και σ' καθόλου Ελλάδος, οι οποίοι με τίμησαν τόσον με τον σεβασμό των, όσον και με την εμπιστοσύνη των. Ευχαριστώ στον δημοτά τους άρχοντας της νήσου μας δε την αρίστην πολιετή συνεργασία προσβλέπων και δια την τι αυτήν αντομέλλοντι. Ευχαριστώ όμως εξαιρέτως της ψυχής μου τα τρίσβαθα, με όλη μου την καρδιά, αυτόν τον υπέροχο λαό, το φιλόθεο, το φιλότιμο, το φιλόξενο, τον απαιτητικό, τον ευγενή, τον έξυπνο, εις τα τραπέλατα της γης Κεφαλονίτη, ο οποίος με δόρισε αφιδόλευτα, πλουσιοπαρόχος, αυταπαρνητικός, ό,τι πολυτιμότερο έχει, μου εχάρισε την καρδιά του. Ευχηθείτε να προσφέρω και εγώ ως ελάχιστον αντίδερον τη θυσιαστική μου καθημερινή προσφορά. Μακαριότατε και προσκυνητέ μη γέροντα, αν απολώ την πρώτη συναντησή μας εις τα υψηλά, εις την κορυφή, εις το ασκητό μονάστηρο του Παρνασσού, το παλάδιον της Κυρίας Θεοτόκου, εις την Ιερουσαλήμ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λιβαδίας, της πολυσημάντου πιλωτικής και πρωτοριακής ποιμαντορίας, εις την οποίαν πάντες προσεβλέπαμεν και πάντες διδασκόμεθα. Σήμερον πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και πάλιν κορυφή κατήλθεν εις το όρος Σινά ο Θεός εμπειρή, και σήμερον πάλι κορυφή εις το υπερόν κατήλθεν πυρή το Πανάγιον Πνεύμα εις τους Θεοκήρυκας Αποστόλους, και πάλιν σήμερα κορυφή ο Τρισάθλιος εγώ λαμβάνω δια των Θεοτιμήτων χειρών σας την χάρη την δωρεάν του Παναγίου Πνεύματος. Όσαν δειχθεί, το αυτό πνεύμα είναι και τότε και νυν το νομοθετούν και πάντα διατατώμενον. Δεν ευρίσκω λέξεις, ιεραρέ προθιεράρχα, δεν εκφράσω το σεβασμό μου, την ευχαριστία μου, την υπακοή μου. Κύριε, το Πανάγιον σου πνεύμα, αν την τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας τούτο αγαθέ, μη αντανέλης αφημών, αλλά εγγέννησον ημίν της δεωμένης σου. Περαίνον, ακούσομαι του Θείου Χρυσοστόμου, η γάρ διδασκόμενη, τι τον διδασκάλουν αρετήν, ορώσει όταν είδωσι και ημάς, τους αυτών επιθυμούντας, τα αυτά αφιεμένους, του άρχην, του τιμάστε, πώς δεν ίσονται θαυμάσε τον χριστιανισμό. Γιατί διδασκόμενοι οι φημών προσέχουν την αρετή των δασκάλων των, και όταν δουν και εμείς να επιθυμούμε τα ίδια, να λαχταρούμε τα ίδια την εξουσία, την τιμή, τον πλούτο, πώς θα μπορέσουν να θαυμάσουν τον χριστιανισμό. Βλέπουν τρόπους ζωής επιληψίμους, ψυχές γήινες. Από πού λοιπόν μπορούν να πιστέψουν? Από θαύματα,
αλλά αυτά δεν γίνονται. Μήπως από τη συναστροφή, αλλά χάθηκε. Μήπως από την αγάπη, αλλά πουθενά ούτε ίχνος αγάπης φαίνεται. Δι' αυτό δεν θα δώσουμε λόγο μόνο για δικά μας αμαρτήματα, αλλά θα δώσουμε λόγο για τη βλάβη των άλλων. Ας ανοίψουμε λοιπόν, ας γρηγορήσουμε, ας μετανοήσουμε. Ιε και λόγω του Θεού του ζώντος, ελεησόν με τον αμαρτωλόν, δέσποινα του κόσμου, Κυρία Θεοτό και βοήθημη του αναξίου, όσοι επατήριμον γεράσιμε, πάντες οι κεφαλήνες Άγιοι, πάντες Άγιοι, πρεσβεύσατε υπέρ εμού, Τρισίλιε Θεό της δόξαση, Κύριε ευλόγησον.